συνηθισμένη πλάκα ανάμεσα στην Άρα και το Γιάννη φέρνει αναστάτωση στο σπίτι του Big Brother. Η γυναίκα είναι η γυναίκα της γαπτούς, είναι η γυναίκα αρπίτης να τέλος. Φίσος, όχι φίσος, καρεμπέ. Ο καρεμπέ. Τι είναι ο καρεμπέ. Με πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μαύρος. Και σκληρονίκομα η Αντριάννα. Καθόμασταν έτσι στον καναμπέ. Έτσι κάναμε χαβαλέ. Δεν μου άρεσε. Πώς ανάρξε την πόρτα. Φαντάσου ότι είναι κοντοκουρεμένη με βουλή, ε. Άρα, φύσας, Στέλλα, κουρεμένες τόσο του μαλλί και έκλειες στη σειρά. Φαντάσου κοντοκουρεμένη βουλή, ε. Δεν μου άρεσε σταμάτα. Εγώ απλά είπα σταμάτα, σταμάτα, σταματήστε παιδιά. Δεν μου αρέσει. Η Νάρα το είπε. Ο Ντενεζέλουν εγώ μου το είπε αυτή και δεν το άκουσα. Ε, δεν τις κάνω. Δεν έχω 15 αυτιά. Δεν ήταν σπαστικό. Δεν μου άκουσε. Τον έπιασε σπαστικό γέλιο. Μετά θα φορείς το σορτσάκι, σας φέρνουν και μια μπάλα που σου φέρνει. Μόνο μπάλα. Και εσύ να σας σου βάλει μια ξανθιά περούκα. Θα σου πάει πάρα πολύ και τα ματάκια σου πλέ. Σε έτσι πονέμορφο. Έκανα και εγώ μια πλάκα. Θα σου βάλω και μια κοντή φούστα και ένα στρίγγι. Ναι, μόνο όποιος μπορεί να έρθει να τα βάλει και μέσα. Όποιος έχει σβάσει στο πατελόνι του, να έρθει να τα βάλει στο κρεβάτι. Οκ, έκανα και εγώ απλά μια πλάκα για να σταματήσει. Και την ώρα που έκανα την πλάκα, σταμάτησε αμέσως, αλλά νευρίασε. Φαντάζεσαι έχει και ωραίο κ***κι με στρίγγι. Κόκκινο. Θα είτε πανέμορφο, Ζητάκι. Θα είτε πανέμορφο. Δεν μπορώ να αναγκαστηρίσω, δεν μπορώ. Και έπεσε και σε μένα σπαστικό γέλιο. Έχει το γέλιο. Φύγε με σκοτά να μπορείς να σκοτώ. Του μπομ και του γέλιο. Αφού δεν σου αρέσει τα πενιντάκια. Άλλο η πλάκα εγώ σου είπα άλλο η τέχεια. Δεν μου αρέσει. Το κατάλαβες. Σου είπες μου σταμάτα δεν σ' αρέσει. Εγώ σου είπα. Παράω. Δεν μου αρέσει. Παράω. Εσύ ξεκίνησε τότε ήθελες να σκεφτείς. Κακομίτσα. Ψυχραιμία κοπελιά. Ναι, τα πήρε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν το περίμενα. Αν είσαι ο αρσενικός, αλλά σκάζω από το γίνεται σου κ***νιο. Με την αναγκαζία σου. Έλα. Και θα σου πω και ένα μπράβο. Γιανιώ. Η τελευταία φορά που γίνεται τέτοια πλάκα. Όπως ξαναπεί τέτοια μ***α και πάει μέσα, θα τους κ***τρα. Είτε θηγικός είναι είτε αρσενικός. Πρέπει να είσαι παράωρος να το καταπιείς. Ή πρέπει να κάνεις τον παράωρο. Απλά. Και επειδή ούτε ένα από τα δύο δεν μπορώ να το κάνω. Τσίπα μια κουβέντα και επειδή τσίπα τέλος. Τι φοβάμαι πολύ. Έλα να ρίξω. Στον άνεμο παράωρη ή παράωρη. Σέβομαι και δεν μιλώ. Άμα αντακάρει ο βόθρος μου, άσε. Εδώ παιδά του γέλιο να βα***. Άμα αντακάρει ο βόθρος μου, δεν κατέχουν να κάνουν πλάκα και θέλουν να με βγάλουν τα ρούχα μου. Άμα θα ανεβρίζω, γίνει τσι***. Με τι λες για γυναικεία, γιατί τρακουσβλένετε. Μα εμένα δεν μου αρέσει. Πες του κάτι, κάποια άλλη πλάκα. Αυτά είναι τα γυναικεία κουσβλένετε, αυτό είναι ξέρεις εδώ. Και αυτή πλάκα κι άλλη. Λοιπόν, ξεκόλα σε ένα πράγμα βραδιάτικο. Αλλά εγώ γελάς. Φέρε φίτρε, τι ξανοίγουν να με βγάλουν άρρον άρρο από τα ρούχα. Ξέρεις ότι αν υποθεί κάτι τέτοιο σε ένα τραπέζι μεταξύ δύο αντρών, θα γίνει μακελιό, θα γίνει φασαρία μεγάλη. Με το Γιάννη. Κάποιες αρχές, ρε παιδί. Στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες αρχές που μεγαλώνεις με αυτές και τις τιμάς. Κατάλαβες και προσπαθώ να σας καταλάβεις πώς νιώθει ο Γιάννης τώρα. Δηλαδή αυτό που του είπα τώρα είναι τόσο κακό. Πάρα πολύ. Εγώ δεν ήξερα ότι στην Κρήτη υπάρχουν ούτε αυτά τα είναι τόσο σοβαρά. Και τώρα αισθάνομαι άσχημα για αυτό που είπα. Αμέ. Χαλάρωσε. Αμέ. Χαβαλέ. Εντάξει, χαβαλέ. Τσιχαλόγο, τσιχαβαλέδες μέσα σε δύο λεφτά. Ξέρω, εντάξει. Και μπορεί να έρθει να μου πει πράγμα. Ηρέμησε τώρα. Δεν μιλώ και ανενός παράξενο και το ίδιο πράγμα θέλω να είναι και με την πάρτι μου. Να μου μιλούν όμορφα όπως μιλώ ολονό. Είναι μη θήξη του κριτικού τον ανδρισμό. Με τον Γιάννη δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πλάκα. Εντάξει, γιατί στις χαβαλές δεν κάνω. Ντελέω το αλλονού μια μπλάκα. Ο Ντελέει σαφή πλάκα, σε του λέω πράγμα. Και του λέω μια μπλάκα, και γελούμε όμορφη, καλέσθητη. Και γυρνάει και λέει άμα τον εκ***ω, τον τακαντάκα θα δείψω σε ποιον τη κάνει τις πλάκες. Εντάξει, χαλάρωσε το. Εντάξει. Χαλάρωσε. Άντε. Να πας σε γενική γραμμή μια κουβέντα, α πούμε, για να μου ξεφύγει πάνω στον έλεγχο, αλλά και όμορφο, μπινελικάκι. Προσωπικά και συγκεκριμένα κουβέντα για την πάρτιζη,
δεν είπα άσχημη. Γιατί την μπούκα μου δεν θέλω, τη λερώνω για κανένα. Ναι, αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Και θα σου το πω τελευταία βραδιά. Πρώτη και τελευταία. Σου κάνω μια μπλάκα καλέσιτη, όμορφη, που ούτε σε θίγω ούτε πράγμα και μπορεί, θα μου έρεσε να μου πεις Γιάννη, σταμάτα σε παρακαλώ την μπλάκα. Το έπαιζε μια φορά ενώ εγώ γελούσα και δεν το άκουσα και δεν το άκουσε κανείς τώρα το πράγμα, το άκουσε και εμείς, μου είπε να σταματήσω. Μπορεί την ώρα που σταμάτησα να μου πεις Γιάννη, σταμάτα. Και άμα δεν μπορείς να κάνεις πλάκα, δεν θέλεις με γιατί κατέχεις τα είμαι και ήταν τα πράγματα, δεν τα δέχομαι για κανένα λόγο. Αυτό για σένα ναι, είναι άσχημο. Το κατέχομαι δεν θέλω. Ναι, για σένα θα το λες στη φίλη σου και τα κοπέλια από τον τόπο σου. Και μην μου κάνεις το κεφαλάκι σου έτσι. Το κατάλαβες το πράγμα που σου λέω. Κατάλαβα, Γιάννακο. Χάρηκα πολύ. Μία, δύο. Και σε παρακαλώ πολύ να κοιμηθείς στο δωμάτιό σου. Εγώ σου είπα. Θα σου πω ένα πράγμα όμορφο και ωραία για να μην χαλάσουμε τις καριέρες παραπάνω. Okay. Όλο το ζωή λέει που κάνεις πλάκες. Σου είπα μια φορά πράγμα. Δεν μου κάνεις εσύ, ούτε εσύ δεν σου αρέσει τα πλάκα που σου κάνω εγώ. Δηλαδή οι πλάκες που σου έχω κάνει δεν σ' αρέσουν. Ναι, δεν μου αρέσει. Ναι. Εγώ σου είπα και γιατί δεν ήρθες να μου πεις Γιάννη δεν μου αρέσουν οι πλάκες που σου έχω κάνει. Εκτός από τη σημερινή. Εκτός από τη σημερινή. Ας τη σημερινή. Οι πλάκες υπόλοιπες που έχουμε κάνει δεν σ' αρέσουν. Εκεί σου έκανα μια πλάκα δεν σου άρεσε. Τώρα εσύ μου έκανες πλάκα δεν σου άρεσε. Είμαστε κίτσι. Τελείωσε το θέμα. Εγώ εγέρνωνα και δεν ήξερα. Εγώ σου είπα. Θα μάθω κάτι. Είσαι 21 χρονών. Εγώ είμαι 26. Εσύ πρέπει να με σέξει. Με την ηλικία πάει. Με την ηλικία πάει. Ναι, άκουσε να δεις, επειδή νομίζω ότι όλα είναι με λιγάλα, το κατάλαβες, επειδή νομίζω ότι όλα είναι με λιγάλα, το κατάλαβες, από 13 χρόνια δουλεύω και έχω δυο σπουδαγμένες και δυο θα παντρέψω, το κατάλαβες το πράγμα, εντάξει, και είσαι μια γυναίκα και μου κάνεις μια δουλειά να πούμε και σπουδάς και θα ρίξεις πως έχεις πιάσει να πούμε τον ουρανό από τα τέτοια. Γιάννακο, εγώ δεν θέλω να σε ακούσω επειδή δεν θέλω να τσακωθούμε, εντάξει, ούτε αυτός μπορεί να μην καταλάβει, ούτε εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ούτε εγώ δεν θα το κάνω πλάκα, ούτε αυτό δεν θα μου κάνει πλάκα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Και εσύ και η Ευελίνα, έπρεπε και οι δύο να με ξέρετε, επειδή δύο μήνες είμαστε εδώ. Και ξέρετε ότι ό,τι και να γίνει εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει άσχημη ατμόσφαιρα. Εγώ δεν σου είπα ούτε μία λέξη. Τότε εντάξει, σταμάτα να μου εγώ λέω ότι και εσύ δύο. Δεν σου είπα ότι δεν με ξέρεις. Είπες, έπρεπε να με ξέρετε, σου είπα κάτι ότι θα γίνει χαλή ατμόσφαιρα. Άμα θες να πεις κάποιο συγκεκριμένο πράγμα, Μαρά, πες σε συγκεκριμένο άτομο. Αχ, όλοι μου. Επειδή εγώ δεν πήγα να κοιμηθώ, μόνο γιατί είμαι δίπλα σου.